Καλησπέρα και από εμένα. Αυτό το διήμερο έχουν ακουστεί πολλά πράγματα από φορείς, από το Υπουργείο, από τον Υπουργό, από εταιρείες τεχνολογίας που κατασκευάζουν έργα, που σχεδιάζουν για το μέλλον και θεωρούμε ότι η ενέργεια και εμείς στον πρωτογενείο τομέα ότι είμαστε συμφασμένοι με αυτό, ότι κάνουμε χρειάζεται ενέργεια. Σε αυτή τη μετάβαση που γίνεται από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πιστεύουμε ως πρωτογενής τομέας ότι έχουμε να συνεισφέρουμε και έχουμε και εμείς να ωφεληθούμε από αυτή τη μετάβαση. Εγώ είμαι σήμερα εδώ γιατί υπήρξε ένας νόμος 4513 το 2018 που επέτρεψε να γίνουν ενεργειακές κοινότητες και μέσα από εκεί να γίνουν για να μπουν και μικροί επενδυτές να συμμετέχουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βέβαια, ως Ένωση Αγρινίου δραστηριοποιούμαστε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από το 2009, όπου μέχρι το 2013 κατασκευάσαμε και παραδώσαμε σε αγρότες 500 αγροτικά φωτοβολταϊκά, τα σχεδιάσαμε, τα χρηματοδοτήσαμε και τα συντηρούμε για τα μέχρι σήμερα και μέχρι να κλείσει η 20ετία που έχουν συμβόλαιο. Άρα έχουμε μία μεγάλη εμπειρία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που πιστέψαμε 500 μικρά έργα τότε των 100 κιλοβάτ ήταν ένας άθρος, ήταν μια επένδυση περίπου 100 εκατομμυρίων. Τώρα, το 2018, εφόσον ψηφίστηκε ο νόμος, δραστηριοποιήθηκαμε πάλι, ενημερώσαμε την τοπική κοινωνία και δημιουργήθηκαν στην αρχή 16 ενεργειακές κοινότητες, 6 που αφορούσαν φωτοβολταϊκούς σταθμούς της τάξης των 100 ΜΒ. Το έργο έχει υλοποιηθεί και 10 ενεργειακές κοινότητες για ένα έργο 152 πλέον ΜΒ, ξεκίνησε 168, το οποίο έργο ξεκινάει να κατασκευάζεται το αμέσως επόμενο διάστημα. Σε αυτά τα έργα, τα δύο τα τελευταία που αφορούν ενεργειακές κοινότητες, έχουμε 2.200 επενδυτές, μικροεπενδυτές, από την Ετωλοκαρνανία και όχι μόνο, αλλά κατά κανόνα το 95% είναι από την Ετωλοκαρνανία. Από τότε μέχρι σήμερα, όμως, έχουν περάσει 3 χρόνια και κάτι. Ο νόμος αυτός περί ενεργειακών κοινοτήτων αλλάζει συνεχώς και αλλάζει τόσο γρήγορα όσο αλλάζει εμείς που ξέρουμε και υπηρετούμε το συνεταιριστικό κίνημα και στους συνεταιρισμούς, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κάποιος να σχεδιάσει μακροπρόθεσμα και να υλοποιήσει έργα. Είναι γεγονός ότι όταν ψηφίζεται ένας νόμος για πρώτη φορά θα έχει και αδυναμίες. Και αυτός ο νόμος είχε αδυναμίες όταν ψηφίστηκε. Δεν είχε περιορισμό στα μεγαβάτ και μπορούσε με 15 άτομα να κάνεις όσο μεγάλη επένδυση θες. Ήρθε μετά ο νόμος και έβαλε ένα κόφτη στα 18 ΜΒ. Εμείς είμαστε αντίθετοι στο να μπει πλαφόν στις ενεργειακές κοινότητες στα 18 ΜΒ. Αντίθετα, θα έπρεπε να μπει ένα πλαφόν στο άτομο που θα συμμετέχει μέσα στις ενεργειακές κοινότητες. Άρα να μπορούσαμε να έχουμε μία ενεργειακή κοινότητα με 2.000 ανθρώπους ή με 3.000 ανθρώπους, οι οποίοι θα έχει 50 ΜΒ, 100 ΜΒ, 150. Αλλά να μπορεί να φτιάξει την οικονομία κλίματος που χρειάζεται για να γίνει μια επένδυση σωστά και να είναι ανταγωνιστική η επένδυση. Αντί αυτού, μπήκε ένα πλαφόν στα 18 ΜΒ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μετά να υπήρχαν πολλές επενδύσεις, οι οποίες κατατεθήκαν και πολλές προτάσεις από 15 άτομα για 18 ΜΒ. Και ενδεχομένως αυτό δημιούργησε πρόβλημα στο ΔΕΤΕ, δημιούργησε πρόβλημα ενδεχομένως στα προνόμια που έδινε, γιατί ενδεχομένως εκμεταλλευτήκανε κάποιοι αυτό το κενό που ουσιαστικά είχε ο νόμος και ήρθε μετά η κυβέρνηση και έβαλε ένα πλαφόν για τις ενεργειακές κοινότητες να έχουν προτεραιότητα και να έχουν τα ωφέλη της ενεργειακής κοινότητας 60 άτομα, 18 ΜΒ. Δεν είμαστε αντίθετοι σε αυτό, γιατί εμείς πρεσβεύουμε
και εκπροσωπούμε ενεργειακές κοινότητες που καμία ενεργειακή κοινότητα δεν έχει κάτω από 60 άτομα. Είναι από εκεί και πάνω όλες οι ενεργειακές κοινότητες. Έρχεται όμως η ίδια κυβέρνηση σήμερα με το νομοσχέδιο που έχει καταθέσει στη Βουλή και θα ψηφίσει σήμερα το βράδυ, που καταργεί τα προνόμια που είχαν ενεργειακές κοινότητες και των 60 ατόμων. Και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι μπαιγμός όχι σε εμάς που ήδη έχουμε προλάβει και έχουμε επενδύσει, σε αυτούς που έρχονται να επενδύσουν. Και ξέρω πολλές τέτοιες περιπτώσεις ανά την Ελλάδα και στην Ετωλοκαρνανία, γιατί φτιάξαμε Ένωση Ενεργειακών Κοινοτήτων Ετωλοκαρνανίας και είμαστε στο σημείο αναφοράς και από τις άλλες περιοχές. Και ό,τι τεχνογνωσία έχουμε αποκτήσει αυτά τα χρόνια, τα δίνουμε σε άλλους συναδέλφους που θέλουν να κάνουν ενεργειακές κοινότητες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πραγματικές ενεργειακές κοινότητες που συμμετέχει η τοπική κοινωνία. Και αυτή τη στιγμή έχουν γίνει αρκετές τέτοιες ενεργειακές κοινότητες, οι οποίες ενεργειακές κοινότητες, τα μέλη τους έχουν προχωρήσει σε έξοδα, είναι στη φάση της αδειοδότησης και έρχεται η κυβέρνηση τώρα και τους λέει ότι αυτά που είχα ψηφίσει εγώ πριν από 8 μήνες δεν ισχύουν. Πάμε από την αρχή. Άρα, με ένα τέτοιο πλαίσιο, δεν μπορούμε να μιλάμε για ενεργειακές κοινότητες. Και μιας και μου δίνεται η ευκαιρία από αυτό το βήμα, καλώ την κυβέρνηση και το Υπουργείο να δει και να σταθμίσει και να συνεχίσει να έχει προτεραιότητα, να έχουν προτεραιότητα οι κοινότητες που είναι πάνω από 60 άτομα. Επίσης, θέλω να σταθώ και να πω ποια είναι τα ωφέλη των ενεργειακών κοινοτήτων, πρώτα για τις ΑΠΕ και μετά για τις τοπικές κοινωνίες. Τα ωφέλη των ενεργειακών κοινοτήτων για τις ΑΠΕ είναι ότι γίνεται κοινωνός η κοινωνία, η ίδια, και παίρνει η ίδια τις ΑΠΕ, τις κάνει κτήμα της, άρα δεν υπάρχουν αντιδράσεις για τις ΑΠΕ. Γιατί η ίδια η κοινωνία συμμετέχει στις ΑΠΕ. Εφόσον συμμετέχει ένας παραγωγός ή ένας μικροεπενδυτής, αστός, σε μία επένδυση, βλέπει θετικά και μία μεγάλη επένδυση. Που και εμείς οι ίδιοι τις βλέπουμε θετικά τις μεγάλες επενδύσεις. Πιστεύουμε ότι χωρίς μεγάλες επενδύσεις δεν μπορεί να προχωρήσει εύκολα η οικονομία. Δεν είμαστε αντίθετοι στις μεγάλες επενδύσεις. Θεωρούμε όμως ότι πρέπει να υπάρχει χώρος και για τους μικροεπενδυτές. Ένα παράδειγμα να σας φέρω. Μία ενεργειακή κοινότητα 60 ατόμων στην Πελοπόννησο έχει 5 μεγαβάτ οροφή. Άρα, ένα μέλος της ενεργειακής κοινότητας έχει ουσιαστικά 60 με 70 κιλοβάτ. Άρα, έχει ένα εισόδημα 1,5 με 2 χιλιάρικα το χρόνο. Και έρχομαστε τώρα και τον κόβουμε αυτόν τον μικροεπενδυτή που έχει αυτή τη μικρή επένδυση, που αυτό που του δίνει ο νόμος. Άρα, έχουμε από τη μία τα ωφέλη που οι ενεργειακές κοινότητες δίνουν στις ΑΠΕ και ερχόμαστε τώρα στα ωφέλη που δίνουν οι ενεργειακές κοινότητες στις τοπικές κοινωνίες. Φανταστείτε ένα έργο, σαν αυτό που σχεδιάσαμε εμείς ως Ένωση Αγρινίου και κάνουμε τα 100 ΜΒ, έχει ένα όφελος, περίπου κάνει ένα τζίρο, 9 εκατομμύρια με 10 το χρόνο. Όταν θα αποπληρωθούν τα δάνειά του, αλλά και τώρα, έχει μια προστιθέμενη αξία. Δίνει ένα εισόδημα. Σε πόσες οικογένειες δίνει εισόδημα? Σε 500 οικογένειες. Αυτές οι οικογένειες έχουν ένα εισόδημα από 5.000 μέχρι 20.000. Τέτοια είναι τα νούμερα και τα εισοδήματα που έχει κάποιος όταν συμμετέχει σε μια ενεργειακή κοινότητα. Το χρόνο, ναι, για το χρόνο συζητάμε. Αυτά τα χρήματα πού θα πάνε? Αυτά τα χρήματα μοχλεύονται στις τοπικές κοινωνίες, άρα δημιουργούν επιπλέον πλούτο, καλυτερεύουν τη ζωή αυτών που ζουν στην επαρχία, τους βοηθούν το επάγγελμά τους να το κάνουν καλύτερο, τους δίνουν μία μικρή ασφάλεια ως ένα μικρό σταθερό εισόδημα για να μπορέσουν να αναπτύξουν την όποια δραστηριότητα έχουν. Στην προκειμένη περίπτωση οι αγρότες είναι μια πολύ μεγάλη ασφάλεια για να αναπτυχθεί ο παραγωγός, αλλά και ο ίδιος μετά ως παραγωγός να καταλάβει ότι πολύ εύκολα πρέπει να πάει στο ηλεκτρικό τρακτέρ, πρέπει να πάει στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, στο ηλεκτρικό αγροτικό, άρα να εξηλεκτριστεί ουσιαστικά η πρωτογενής παραγωγή, που είναι πολύ
έχει πολύ μεγάλη σημασία στην ανταγωνιστικότητα της πρωτογενής παραγωγής. Άρα θεωρούμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει, ναι, να γίνουν μεγάλες επενδύσεις, αλλά ένα μέρος πρέπει να διαχυθεί στην κοινωνία για να δώσει προστιθέμενη αξία στον τόπο, να μπορέσει όλη την κοινωνία, να μπορέσει όλη η κοινωνία να αγκαλιάσει τις ΑΠΕ και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι πολύ γρηγορότερα θα έρθει η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ΑΠΕ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Κουτσουμπιάκη. Επειδή εσείς, δεν το λέω επειδή είστε παράδοξο, ξέρετε ότι έχω παρακολουθήσει την πορεία σας. Πολλές φορές μεταφέρονται παραδείγματα από ξένες χώρες για το πόσο μεγάλη είναι η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, μικρών παραγωγών, του οικιακού ακόμα καταναλωτή, ας πούμε, στην υπόθεση της συνεργειακής παραγωγής. Και μεταφέρονται αυτά τα παραδείγματα από το εξωτερικό. Και δεν έχουμε μεταφορά του αντίστοιχου παραδείγματος που θεωρώ ότι είναι κάτι, ας πούμε, για την Ελλάδα που θα μπορούσε πράγματι να αποτελεί, παιδί μου, το στοιχείο που πρέπει να προβάλλουμε. Ότι δηλαδή μερικές χιλιάδες πραγματικών κατοίκων της επαρχίας, όχι θεωρητικός, πραγματικών κατοίκων, μέσα από ένα σχήμα εμπιστοσύνης που έχουν με το συνδεστικό σας σχήμα, κατάφεραν να είναι συμμέτοχοι στην διαδικασία την ενεργειακή. Και λέω, έχουμε αυτό λοιπόν το παράδειγμα. Εσείς, από τη δικιά σας την εμπειρία, ποιο θεωρείτε ότι είναι το κλειδί για να εμπιστευτεί κάποιος ο οποίος πράγματι δεν είναι εύκολο να μπει σε κάποιο σχήμα κοινό και να... Ποιο είναι το κλειδί για να εμπιστευτεί κάποιος, ας πούμε, σχήματα τέτοια συλλογικά και εν τέλει να συμμετάσχει ο απλός πολίτης σε αυτό το μεγάλο ζήτημα, ας πούμε, της ενεργειακής παραγωγής. Το πρώτο πράγμα είναι ότι όταν μιλάμε για μικροεπενδυτές που θα αφήσει κάποιος τις οικονομίες του, είτε είναι 5.000, είτε είναι 15.000, είτε είναι 30.000, συζητάμε για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καταρχήν την κουλτούρα του επενδυτή, ο οποίος όπως έχει μια μεγάλη εταιρεία που πάει να επενδύσει, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια ή 100. Άρα συζητάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος αυτό το πράγμα το βλέπει ότι κάποιος πρέπει να το φτιάξει έτοιμο, να τον ενημερώσει για το τι είναι αυτό το πράγμα, να τον πείσει ότι η πολιτεία για τα επόμενα χρόνια θα έχει ένα σταθερό πλαίσιο και αυτός δεν θα χάσει αυτές τις λίγες οικονομίες που έχει. Και όταν υπάρξει ένα καλό παράδειγμα, θα πρέπει η πολιτεία να το δείχνει και να πει ότι αυτό είναι το μοντέλο που θα πρέπει να συνεχίσω να αναπαράγω. Στην προκειμένη περίπτωση δεν τον βλέπουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε ένα πολύ καλό παράδειγμα. Αλλά αυτοί που αυτό το μισοδιάστημα ήρθαν και είδανε ποιο είναι το παράδειγμα το δικό μας. Μας μελετήσανε, ζητήσαν τη βοήθειά μας, τους τη δώσαμε και πάνε τώρα να κάνουν επενδύσεις. Έρχεται η πολιτεία και τους τραβάει το χαλί κατά από τα πόδια. Άρα ουσιαστικά τι συζητάμε. Συζητάμε ότι πρέπει η πολιτεία αυτό το πράγμα να το αγκαλιάσει πραγματικά και να πει σε αυτούς τους μικροεπενδυτές ότι μην ανησυχείτε, εγώ είμαι εδώ. Ως πολιτεία, αυτό που λέω σήμερα, αυτό θα ισχύει και αύριο και μεθαύριο. Αυτό είναι το κλειδί, κατά την άποψή μου. Και πώς, για να τελειώσουμε με αυτό το κείμενο, πώς θα διασφαλιστεί ότι ο πολύ μεγάλος αριθμός, τώρα μην το εκδεχόμαστε, των fake ενεργειακών κοινωνιών, fake με την έννοια ότι είναι υποκριτώμενα μεγάλα κοινωνικά συμφέροντα τα οποία έχουν βρει αυτό το όχημα. Πώς θα διασφαλίσουμε ότι αυτές οι fake ενεργειακές κοινότητες δεν θα απολάβουν τα προνόμια που κατευθύνονται εν τέλει για τον μικρό. Οι ενεργειακές κοινότητες των 60 ατόμων δεν δίνουν τη δυνατότητα σε κανέναν να κάνει fake ενεργειακή κοινότητα. Ξέρετε πολύ καλά, και εγώ ξέρω, και η πολιτεία η ίδια ξέρει, ποιες είναι αυτές οι κοινότητες που ουσιαστικά καταστρατηγούν τον νόμο. Αλλά μιας και με ρωτάτε, αυτοί οι οποίοι καταστρατηγήσαν τον νόμο το 2020 θα κάνουν έργα. Και αυτοί που πραγματικά θα κάνουν έργα, γιατί πήραν άδειες. Αυτοί όμως που είναι το 2021, που είναι πραγματικές ενεργειακές κοινότητες και αυτές που είναι να καταθέσουν από εδώ και στο εξής, δεν θα πάρουν έργα και δεν θα μπορέσουν να κάνουν έργα. Αυτός είναι ο εμπεγμός που αισθάνεται ο μικρός παραγωγός. Αισθάνεται δηλαδή ότι η πολιτεία άφησε μια τρύπα. Γίνανε ενεργειακές κοινότητες οι οποίες δεν τηρούσαν τις προϋποθέσεις και αυτοί θα κάνουν έργα. Αυτός όμως, γιατί τα αντανακλαστικά, δεν είναι ίδια ενός επιχειρηματία που θα πάει να βρει ένα παράθυρο στον νόμο να πάει να κάνει κάτι για να κερδίσει.
που κι αυτός δεν κλέβει, του είναι δυνατότητα ο νόμος, για να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν εκτέλεται για τα ανακλαστικά μια ομάδα παραγωγών 60 ανθρώπων, 70% να πάνε να κάνουν από κοινού ένα έργο. Ένα έργο, και όταν λέμε θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε ότι την προτεραιότητα τη χάνουν ενεργειακές κοινότητες που πάνε να καταθέσουν ομαδικά έργα στον ΑΔΜΙΕ. Γιατί έχουν την προτεραιότητα ενδεχομένως στο ΔΔΕ, αλλά ξέρουμε ότι δεν υπάρχει δίκτυο. Άρα δεν γίνονται έργα. Άρα συζητάμε για τους κοινούς όρους σύνδεσης που μπορούν μια ομάδα ενεργειακών κοινοτήτων, τριών ενεργειακών κοινοτήτων για παράδειγμα, να καταθέσουν ένα έργο 50 ΜΒ. Γι' αυτό συζητάμε.